τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου, στο πλευρό της Ελλάδος, ο ισχυρός πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Κοινή διακήρυξη με μήνυμα προς την Τουρκία έχουν υπογράψει οι ηγέτες Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου μετά την τριμερή που είχαν στο ξενοδοχείο Hilton. Γίνεται σαφής αναφορά στη συμφωνία ηλεκτρικής διασύνδεσης, τριμερούς ηλεκτρικής διασύνδεσης Αθηνών Λευκωσίας Καΐρου, έργο σημαντικό που ενισχύει την οικονομική συνεργασία, την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και όχι μόνο των εμπλεκομένων χωρών αλλά και όλης της Ευρώπης, στέλνουν μήνυμα προς την αναθεωρητική Άγκυρα να απέχει από προκλήσεις και μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, όπως η παρενόχληση ερευνητικών πλοίων που έχουν αδειοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζουν ότι σε ένα επιθετικό περιβάλλον ή υπό την απειλή χρήσης βίας δεν μπορεί να διενεργηθεί παραγωγικός διάλογος με αποτελέσματα. Τονίζουν τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών στις θαλάσσιες ζώνες τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, αναφέρεται στη Σύμβαση του Montego Bay του 1982 περί δικαίου της θαλάσσης, τη λεγόμενη UNCLOS. Ανατούμε την κοινή διακήρυξη των τριών, Μητσοτάκη, Αναστασιάδη, Σίσι, το πλήρες κείμενο στο ερευνητικό.com.